ξεχωρίζει, αλλά το έχει συνηθίσει. Είναι 48 χρονών και δουλεύει σε μια δημόσια υπηρεσία. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα εξυπηρετεί τους πολίτες. Τα Σάββατα της αρέσει να κάνει βόλτες στις βιτρίνες. Ως εδώ, τίποτα το παράξενο. Ο Βαγγέλης γεννήθηκε και αυτός πριν από 48 χρόνια. Ο πατέρας του, ο κύριος Νικόλαος, ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Η μητέρα του, η κυρία Θεοδώρα, ήταν δασκάλα. Το μοναχοπέδι τους μεγάλωσε μέσα στην αγκαλιά τους. Ο Βαγγέλης δεν είχε πολλούς φίλους και τα καλοκαίρια τα περνούσε με τους γονείς του. Black night. Ως εδώ, τίποτα το παράξενο. The sun is gone to bed. Y arrancarme ya los clavos. Το σπίτι της Εύας είναι στην Οδό Ελευθερίας, ένα διαμέρισμα ψηλά στην Αθήνα που η οικογένεια το απέκτησε με αντιπαροχή. Ένα πουλί, ένα ψάρι και ένα σκύλος, η Έλλη, είναι πια εδώ και λίγα χρόνια η συγκάτοικη της Εύας. Οι γονείς της έφυγαν σχεδόν ταυτόχρονα και τότε ήταν που η Εύα αποφάσισε να αρνηθεί οριστικά τον Βαγγέλη και να γίνει, ή μάλλον να προσπαθήσει να γίνει, μια γυναίκα. Paloma negra, paloma negra, donde, donde andará. Δουλεύεις σε μια δημόσια υπηρεσία. Στη δουλειά βέβαια πηγαίνεις. Όπως μου βλέπεις. Όπως μου, ναι. Δεν προσποιείς ένα άλλο όχι, ρόλο. Όχι, καλή. Έτσι. Όχι, κανένα. Δεν φοράς καπέλο, ας πούμε, για να κρύψεις τα μαλλιά σου. Θεός φυλάξει. Άρα, συνάδελφοι φωνάζουν Εύα. Ναι. Το έχουν αποδεχτεί. Το έχουν αποδεχτεί. Το θέμα, κοίταξε να δεις, δεν είναι στο όνομα. Είναι το θέμα η προσωπικότητα που έχεις. Ναι. Μπορεί να σε λένε Περικλή και να είσαι ό,τι και να είσαι. Αλλά το θέμα, δεν είναι εκεί. Το θέμα είναι ότι εγώ με την προσωπικότητά μου του δίνω να καταλάβει του αλλού ότι δεν τον βάζω στα χωράφια μου. Είμαι για 8 ώρες να δουλέψω και να φύγω. Τώρα μόλις κλείσει η πόρτα και φύγω, κάνω τη ζωή μου έτσι όπως γουστάρω εγώ. Αυτό που φοβόταν πάντα ο κύριος Νικόλαος ήταν να μην βρεθεί στο δρόμο το παιδί όταν αυτός και η γυναίκα του θα έχουν φύγει. Μου έλεγε θα κάτσεις τη δουλειά σου, θα πάρεις τη σύνταξή σου όποτε την πάρεις, διότι εάν φύγεις τη δουλειά σου δεν θα έχεις καμία καταξίωση προς τα έξω. Εάν φύγεις ή μείνεις 7 και φας την περιουσία, θα είσαι σαν το σκυλί στα μπέλη. Ναι. Και τον άκουσα. Μάλλον τον άκουσα διότι είχα μεγάλη επιρροή από τη μάνα μου ότι γίνε αυτό που θέλεις, αλλά τη δουλειά σου μην την αφήσεις για να είσαι αξιοπρεπής. Με όλους μιλάω, μα σκέφτομαι σένα. Υπήρξε άτομο το οποίο σου ήρθε και μου είπε μέσα στη δουλειά, εσύ τρως το ψωμί του αλλού. Δεν κατάλαβα, λέω. Τι το ψωμί του αλλού τρώω. Όπως μπήκες εσύ, μπήκα και εγώ. Δηλαδή, τι τρώω το ψωμί του αλλού, δηλαδή δεν είμαι εγώ ο άνθρωπος που πρέπει να δουλέψω, να προσφέρω στην κοινωνία που ζούμε. Τι είμαι εγώ, το μίας με και ο μάγκας και ο άντρας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μπορεί σήμερα η Εύα να μιλάει με αυτοπεποίθηση για τη ζωή της. Ο μικρός Βαγγέλης όμως βασανίστηκε πολύ πριν να αποφασίσει ποιο δρόμο θα πάρει. Πότε κατάλαβες ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που φαινόταν? Α, μπορώ να σου πω ότι το έχω διαπιστώσει, το διαπίστωσα από 15 στα 16 εκεί στην εφηβεία. Είχαμε πάει και σε γιατρούς. Γιατρούς. Ψυχολόγους. Ναι, ψυχολόγους και είπε το παιδί σας έχει αυτό την τάση. Ναι. Βοηθήστε το. Δεν μπλέξαμε ψυχοφάρμακα και τέτοια. Ούτε συζήτηση.
Απλώς προσπαθούσαν οι άνθρωποι να... Αλλά να σου πω κάτι, το βλέπαμε σαν οικογένεια, δεν το βλέπανε δηλαδή boomerang, βγαίναμε μαζί, δηλαδή... Ήταν δικό τους πρόβλημα. Ναι, και σε ξαδέρφια μου που είναι στην ηλικία μου και μεγαλύτερη, με παιδιά αυτή τη στιγμή, σε συζητήσεις που κάναμε, έλεγε η μάνα μου να κοιτάξει τα παιδιά σας, αφήστε δε, το παιδί μου. Ο καθένας βρίσκει το δρόμο του. Εμφανιζόσουσα γυναίκα, ας πούμε, όταν ζούσαν οι γονείς σου. Υπολόγισε ότι 15-17 χρονών το στυλ το αυτό, το ομοφρόδιτο. Εύα, σε λέγανε. Ευαγγελία με λέγανε, μετά εγώ το είχα κάνει Εύα. Σε λέγανε εξ αρχής Ευαγγελία. Μετά τα 22. Που τους λες ότι εγώ τέλος του Ευαγγέλης είμαι η Ευαγγελία. Μπορώ να σου πω ότι είχα πολύ κατανόηση με τους γονείς μου, το είχα συζητήσει και μάλιστα ο πατέρας μου έλεγε άστον να κάνει ό,τι θέλει στη δικιά του είναι η ζωή. Απλώς μου έλεγε να προσέχω τις παρέες μου και γενικά δεν έκανα για πολλές παρέες, πιο πολύ ήμουνα με τους γονείς μου συνέχεια δηλαδή και μέχρι και τα τελευταία που φύγανε. Τα απογεύματα της Εύας δεν διαφέρουν πολύ από τα απογεύματα ενός κουρασμένου εργένη ή μιας εργαζόμενης νοικοκυράς. Τηλεόραση, κουζίνα, λίγη φροντίδα στα ζώα και τα λουλούδια. Οι βόλτες και τα νυχτοπερπατήματα είναι σπάνια. Δεν έχεις καθόλου φίλους? Δεν έχω φίλους γιατί δεν υπάρχουν φίλοι. Εδώ στην περιοχή που μεγάλωσες? Α, εδώ είναι ένα δράμα. Εδώ είναι δράμα εντός εισαγωγικών, διότι άνθρωποι που μεγαλώσαμε μαζί, που είμαστε κοντά στην ίδια ηλικία, που έχουν παιδιά, που παίζαμε μαζί, τους βλέπεις τώρα και δεν σου λένε ούτε καλημέρα. Η κόλαση λοιπόν και ο παράδεισος που ζει η Εύα δεν συγκινεί κανέναν, ούτε τα παιδιά που μαζί μεγάλωσαν. Η διαφορετικότητά της έγινε τελικά ένας στίχος που όλοι του γυρίζουν την πλάτη. Ακόμα και στο φεύγοντας από το πρωί για να πάω στη δουλειά μου, είτε με αμάξι είτε με το μηχανή, προσέχω και τον εαυτό μου και τον άλλον, διότι φοβάμαι ότι αν θα πέσω δεν θα βρεθεί κάποιος να με χτσικώσει. Δηλαδή θα περάσω απαρατήρητη. On a vu souvent réjaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Et quand vient le soir pour qu'en ciel flamboie, le rouge ou le noir ne se pose-t-il pas?